Καλησπέρα κύριε Παπουτσί, βρίσκεστε στην Άγκυρα και έχετε ενημερωθεί τηλεφωνικά για τα όσα τραγικά συνέβησαν. Θέλω την πρώτη σας αντίδραση, γιατί το περιστατικό είναι πολύ σοβαρό, είναι τραγικό και θέλω να ξέρω αν έχετε κάποιες πληροφορίες για τους δράστες καταρχήν. Κοιτάξτε, είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τον Υφυπουργό τον κύριο Όθωνα και τον Αρχηγό της Αστυνομίας τον κύριο Οικονόμου, οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Οίκαια, στο νοσοκομείο. Παρακολουθούν από κοντά όλες αυτές τις εξελίξεις. Θέλω να σας πω ότι εγώ προσωπικά αισθάνομαι συγκλονισμένος, γιατί είναι ένας κύκλος του αίματος που φαίνεται ότι κάποιοι επιθυμούν να το συνεχίσουν. Τι εννοείτε κύριε Παπουτσί, τι εννοείτε ότι είναι ένας κύκλος αίματος που κάποιοι θέλουν να τον συνεχίσουν? Εννοείτε κάτι συγκεκριμένο? Συγκεκριμένους δράστες εννοείτε? Εννοώ ότι είτε οι δράστες προέρχονται από το χώρο του οργανωμένου εγκλήματος είτε από το χώρο της τρομοκρατίας έχουν επιλέξει την συνέχεια του κύκλου του αίματος. Δηλαδή κύριε Παπουτσί, εννοείται ότι δεν αποκλείεται να προέρχονται οι δράστες από το χώρο της τρομοκρατίας? Είστε σαφείς σε αυτό? Εννοώ, είμαι απολύτως σαφής ότι αυτή τη στιγμή συνεχίζονται οι έρευνες, αλλά η χρήση των Καλάσνικοφ οδηγεί σε συμπεράσματα που αυτή τη στιγμή δεν μπορεί κανείς να τα επιβεβαιώσει, αλλά οδηγεί όμως σε ενδείξεις πολύ σοβαρές, γιατί Καλάσνικοφ που χρησιμοποιούν και οι ομάδες του οργανωμένου εγκλήματος που δρούν και η τρομοκρατία. Γι' αυτό το λόγο επαναλαμβάνω, οι έρευνες θα συνεχιστούν όλη τη νύχτα μέχρι να βρεθούν όλες οι ενδείξεις εκείνες που θα μας οδηγήσουν σε ασφαλή συμπεράσματα. Μάλιστα. Μέχρι τότε όμως, εκείνο το οποίο έχω να πω εγώ είναι ότι πρέπει να το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας να εκφράσει τον αποτροπιασμό του σε αυτό το έγκλημα, γιατί είναι έγκλημα αυτό το οποίο συνέβη. Χάθηκε η ζωή ενός ανθρώπου και φοβάμαι ότι κινδυνεύουν και όλοι οι αστυνομικοί, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δίνουν τη μάχη τους για την προστασία των πολιτών.